Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάμε Τετάρτη 24 του μηνός. Σε λίγο του Αγίου Δημητρίου, αλλά σήμερα γιορτάζει ο Μιτσάρας που έχω απέναντί μου. Δημήτρης Μπαλόμπας έχει τα γενέθλιά του. Το έχεις καταφέρει έτσι, 2-1. Κατάλαβες, γλυκά έφερες δε. Την Παρασκευή θα φέρεις. Α, και για τις δύο μέρες. Κατάλαβα, κανένα φορτηγό μας περιμένει. Γιώργος Ματζιούκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μπαλόμπας γιορτάζουν σήμερα. Γιατί έχει γενέθλια, αλλά θα γιορτάζει και την Παρασκευή. Απέναντί μου στη ρήμη του ήχου. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Έχουμε αρκετά θεματούδια να πούμε και σήμερα. Δημήτρη, ρίξε μου καμιά πενιά για να ξεκινήσουμε. Έχουμε και δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Συγχωρέστε με για την διακοπή. Κάτι τεχνικά θέματα και ήθελα λίγο να κάνουμε. Εδώ είμαστε. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Τώρα ακούω καλύτερα. Για το email της εκπομπής θα ξεκινήσουμε με συζήτηση και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον νέο πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου του Ηρακλή, τον κύριο Νίκο Ποντίκη. Όπως έλεγα και χθες, χαρακτηριστικά από Νικόλαο σε Νικόλαο πάμε, από τον Νίκο Βαφιάδη στον κύριο Νίκο Ποντίκη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Και καλή δύναμη να ευχηθώ και με τα νέα σας καθήκοντα που έχετε αναλάβει και επίσημα από χθες. Όπως έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Ποντίκη, συζητώντας εδώ με τον κύριο Μαραντίδη, ένα από τα νέα μέλη, είναι, ουσιαστικά είναι μια συνέχεια από αυτό που ξεκινήσατε στην τρίτη εθνική κατηγορία με βετεράνους κυρίως, ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, που συνεχίζεται πλέον στο Ιδρυτικό Σωματείο. Έτσι, γιατί αν δει κάποιος τα ονόματα, πάνω κάτω είστε τα ίδια άτομα που έχετε αυτή τη συνέχεια. Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι από πέρσι, ναι, το οποίο φυσικά θα ολοκληρωθεί όταν η ομάδα φτάσει στην Α' Εθνική και νομίζω ότι συμβάλαμε και εμείς, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε για να συνεχιστεί αυτό το ταξίδι και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα με την άνοδο στο τέλος της σεζόν και θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την άνοδο στην Super League. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο Ηρακλής είναι μια οικογένεια και αυτή η οικογένεια θα υπάρχει και θα συνεχιστεί. Και ακριβώς όλο αυτό το στοιχείο το οικογενειακό που είχαμε περάσει πέρσι σε παίχτες, διοίκηση και λοιπά και σε όλο τον κόσμο, θέλουμε να ξαναγίνουμε μια οικογένεια όπως ήμασταν και τις εποχές τις δικές μας, γιατί πραγματικά μέσα από τις επιτυχίες έρχεται και όλο αυτό το οποίο περιμένουμε, δηλαδή να γίνουμε ξανά μια οικογένεια και να έχουμε τις επιτυχίες που είχαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Λόγω του ότι και εγώ ήμουν μέλος της ομάδας που πήρε το μοναδικό κύπελλο το 1976, όπου πραγματικά και τότε ήμασταν μια οικογένεια. Από τη μία χαίρομαι για τον τίτλο, από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί δεν το έχω δει καν. Γιατί έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια, γι' αυτό εννοώ. Δεν πειράζει, είναι υπαρκτό, μπορείτε στο YouTube και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν. Εννοώ ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι, γι' αυτό. Ναι, πάρα πολλά. Αφού και εμείς πολλές φορές το συζητάμε και λέμε πότε πέρασε τόσο. Είναι ωραίο να το αναπολούμε, αλλά θα μείνει ανεξίτηλα στην μνήμη όλου του κόσμου που έζησε βέβαια εκείνη την ομάδα και νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει ο Ηρακλής και πραγματικά με παίρνοντας και τον τίτλο, γιατί και πολλές φορές και σε άλλες περιόδους ο Ηρακλής ήταν πάρα πολύ καλός και σαν ομάδα και είχε και επιτυχίες και δεν έφτασε στον τελικό στόχο. Όμως στη συνείδηση του κόσμου πάντα υπάρχει όχι μόνο όλων των φιλαθλών, όχι μόνο του Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής είναι η παλαιότερη ομάδα, είναι η ιστορικότερη ομάδα και η πιο αγαπητή ομάδα στην Ελλάδα. Εμείς το ζούσαμε τότε. Όπου πηγαίναμε πάντα μιλούσαμε τα καλύτερα λόγια του Ηρακλή. Ακριβώς τα τελευταία χρόνια βέβαια γίναν πάρα πολλά εξαιτίας παραγόντων οι οποίοι ήρθαν αλεξιπτωτιστές και φύγαν πάλι ούτε με αεροπλάνο, φύγανε με τα πόδια που λέμε. Ναι. Και κατήντησαν τον Ηρακλή εδώ. Εμείς αναλάβαμε μια υποχρέωση από πέρσι να ξαναφέρουμε τον Ηρακλή εκεί που πραγματικά αξίζει
και νομίζω πετύχαμε τον πρώτο στόχο που ήταν η άνοδος στην Β' Εθνική. Ο δεύτερος είναι φέτος να πετύχουμε την άνοδος στην Super League. Η αρμοδιότητά σας πλέον ως ιδρυτικό σωματείο, η επαφή, η σχέση που θα έχετε με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, με τη διοίκηση Παϊρακλής, φαντάζομαι με το που θα έρθει Θεσσαλονίκη θα έχετε και κάποιο ραντεβού, έτσι, ως νέος πρόεδρος του ιδρυτικού. Εμείς δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε μία ομάδα και δεν υπάρχει... Ότι είστε κάτι, ένα, ναι, όχι κάτι διαφορετικό. Ναι, σωστά. Κάτι διαφορετικό αισθανόμαστε, φαντάζομαι το ίδιο θα αισθάνεται και ο κ. Παπαδόπουλος. Και αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως, θέλουμε να το περάσουμε αυτό. Δηλαδή είμαστε μία οικογένεια και δεν πρόκειται αυτό να διαραγεί, με την έννοια ότι θα διασφαλίσουμε εμείς όλα αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε ο κ. Παπαδόπουλος να έχει μια πολύ καλή πορεία και να πραγματικά η επένδυσή του να πιάσει τόπο και να φέρει τον Ηρακλή που κι αυτός όπου εκεί ονειρεύεται. Και να πετύχουμε και το όραμα όλων των Ηρακλειδίων που είναι να γίνει πραγματικά ένας αυτόνομος Ηρακλής, ο οποίος να μπορεί να τον χαίρεται και ο κόσμος ο δικός μας, αλλά και όλη η Ελλάδα, όπως είπα, πράγμα που συνέβαινε στο παρελθόν. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα το βάρος πέφτει όσον αφορά πάντα το ιδρυτικό σωματείο στις ακαδημίες, κυρίως κύριε Ποντίκη. Ναι, ναι, θα ασχοληθούμε με τις ακαδημίες. Ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι θα έχει μόνο την ΚΑΠΑ 19, με ναι. την έννοια ότι ο άνθρωπος ήρθε πολύ αργά, δεν προλάβαινε, οπότε θα βοηθήσουμε εμείς τη φετινή χρονιά και του χρόνου βλέπουμε. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, για μας είναι το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να είμαστε όλοι μαζί, επομένως δεν υφίσταται τέτοιο εμείς και εσείς θα ασχοληθείτε. Mm-hmm. Είμαστε όλοι εμείς και δεν υπάρχει κανένα τίποτε άλλο. Και νομίζω ότι θα το δείξουμε στην πράξη και το αμέσως προσεχές διάστημα. Περιμένουμε τον κύριο Παπαδόπουλο βέβαια, θα κάνουμε μία συνάντηση, θα τα συζητήσουμε όλα και φυσικά και με τη δήλωση που κάναμε χθες δείχνουμε τη συμπαράστασή μας, την υποστήριξή μας και θα είμαστε κοντά του σε ό,τι χρειαστεί για τον πόλεμο αυτό το οποίο... Και σε αυτό που προέκυψε πρόσφατα, έτσι, με τον μπλοκάρισμα του λογαριασμού. Ναι, με τον μπλοκάρισμα και με όλους αυτούς τους περίεργους που έρχονται και ζητάνε χρήματα, θα είμαστε μαζί του ό,τι χρειαστεί. Πέρα από την ηθική συμπαράσταση, νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και σε άλλα πολλά θέματα, τα οποία ίσως χρειάζονται και κάποια τεχνογνωσία, όπως είναι οι ακαδημίες κλπ, και την οποία οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια άψογη συνεργασία, γιατί ακριβώς αισθανόμαστε ότι ο Ηρακλής είναι ένας και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Mm-hmm. Το σχόλιο σας για αυτό που και με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση και τη δική σας αλλά και της ΠΑΕ Ηρακλής που δεν θα το παρατήσει, αλλά ξέρετε ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι πολύ μεγάλο. Αν συνεχιστεί κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι. Αν κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται και μπλοκάρουν το λογαριασμό ή ρίχνουν την εγγυητική, θα το έχουμε μέσα στη σεζόν αυτό. Είναι τεράστιο θέμα. Ναι, εντάξει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα φανούν λογικοί και θα συνεργαστούν με την ΠΑΕ, ούτως ώστε να... και αυτοί που πραγματικά έχουν να παίρνουν χρήματα με παραστατικά και με αποδείξεις, ναι. νομίζω ότι δεν θα χάσει κανένας. Γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας αξιόπιστος επιχειρηματίας και δεν νομίζω ότι θέλει να μην έχει καλό όνομα. Αλλά... Όμως αυτό κατόπιν ελέγχου και αφού περάσει κάποιο διάστημα λόγω του ότι ανάλαβε πολύ αργά ο άνθρωπος και μην του πέσουν όλα μαζί. Αυτό είναι και εμένα που με ενόχλησε, το timing και ο χρόνος που έγιναν όλα αυτά. Δηλαδή με το που ανέλαβε πέσανε πάνω ας πούμε, στον άνθρωπο. Θα μπορούσαν πολύ καλύτερα να γίνουν με συνεννόηση και με καλή την πίστη και νομίζω ότι ο κ. Παπαδόπουλος έχει δείξει μέχρι στιγμής δείγματα γραφής και δεν θα έπρεπε να αμφιβάλλουν για οτιδήποτε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα και μάλιστα από Ηρακλειδείς, υπάρχουν και Ηρακλειδείς παράγοντες οι οποίοι σαφέστατα έχουν καταδικαστεί από όλο τον κόσμο, έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Το πρωτάθλημα ξεκινά. Επιτέλους, πλησιάζει, έρχεται το Σάββατο, το Ηρακλής Ηρόδοτος για την πρώτη αγωνιστική. Και μιας και πριν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και έτσι ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και μιλάω με βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, θέλω και την άποψή σας για το αγωνιστικό. Με τα λίγα δείγματα γραφής που έχουμε μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχουμε δει και πάρα πολλά παιχνίδια της ομάδος, δεν έγιναν και πάρα πολλά παιχνίδια της ομάδος, κυρίως κυπέλου, για την πρεμιέρα που μας έρχεται. Ο Ηρακλής είχε φέτος ένα παράδοξο ότι έκανε σχεδόν
2 με 3 προετοιμασίες, ας πούμε. Έκανε μια αρχική προετοιμασία με την ομάδα που υπήρχε από τις 23 Ιουλίου και μετά ήρθαν οι υπόλοιποι παίκτες σε 2 δόσεις και ξανακάναν και άλλες προετοιμασίες. Αυτό ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα και για την αγωνιστική κατάσταση, αλλά και κυρίως για τη συνοχή και την προσαρμογή που πρέπει να έχουν κάποιοι παίκτες στην ομάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω σιγά σιγά θα ξεπεραστεί. Ήδη υπάρχουν καλά δείγματα, όπως και προχθές στο φιλικό με τον Απόλλωνα, και νομίζω σιγά σιγά θα ξεπεραστεί και ο Ηρακλής θα βρει το ρυθμό που πρέπει, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να βρει ρυθμό με παίκτες οι οποίοι ήρθαν σε διαφορετικά διαστήματα και μάλιστα χωρίς την αρχική προετοιμασία, που τουλάχιστον και εγώ, επειδή ασχολήθηκα χρόνια με την προπονητική, ξέρω πόσο σημαντικό πράγμα είναι η προετοιμασία για έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά όμως στη συνέχεια πιστεύω ότι θα βρει το ρυθμό του και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Και πάλι καλή δύναμη να ευχηθώ, πάντα φυσικά όλοι κοντά στην ομάδα. Με την ευκαιρία αυτή να καλέσω τον κόσμο του Ηρακλή μαζικά να έρθει το Σάββατο στο παιχνίδι, για να στείλει και ένα μήνυμα σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν πόλεμο στον τον Παπαδόπουλο, να δώσουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλος, έχει κόσμο και αυτός ο κόσμος θα στηρίξει τον τον Παπαδόπουλο και δεν θα αφήσει κανέναν να τον ενοχλήσει και να εφαρμόσει ο άνθρωπος το πρόγραμμά του. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι, ναι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον νέο πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου Ηρακλής, παίρνει τη σκυτάλη από τον Νίκο Βαφιάδη, ο κύριος Νίκος Ποντίκης. Τον ακούσαμε πριν από δευτερόλεπτα εδώ στην ώρα για μπλε. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σου αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Για το ποδόσφαιρο, να πούμε, γιατί έχω και μία ανακοίνωση πριν από λίγο. Μάλλον, όχι ανακοίνωση, το διορθώνω, έχουμε ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Να πούμε για το αγωνιστικό, ότι η αυριανή προπόνηση, χωρίς φυσικά να υπολογίζει ο Αλέκος Βοσνιάδης στους τραυματίες Χιτζίδη και Κανακούδη, υπάρχει θέμα σημαντικό στα μπακ, όπως καταλαβαίνετε, θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα του Λόλα, ενώ την Παρασκευή ο Ηρακλής είχε ζητήσει πριν Παρασκευή, τελικά την Παρασκευή μόνο θα γίνει η προπόνηση του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Ήθελε 2 μέρες ο κ. Βοσνιάδης και καλώς το ήθελε, για να μπορέσει η ομάδα να προσαρμοστεί έτσι ακόμα περισσότερο σε συνθήκες αγώνα. Όχι ότι δεν γνωρίζει το γήπεδο, το στάδιο, αλλά είναι ακόμα καλύτερο όταν πλησιάζει ένα παιχνίδι να μην πηγαίνει κατευθείαν από το προπονητικό κέντρο, όποιο και να είναι αυτό. Ως γνωστόν στη Μίκρα γίνονται εδώ και μέρες εργασίες γι' αυτό και προπονητή ομάδα σου ρωτεί, να πηγαίνεις κατευθείαν στο Καφτατζόγλιο να πεις, αλλά να κάνεις και κάποιες προπονήσεις νωρίτερα. Είχαμε αναφερθεί τις προάλλες σε αυτό το σπουδαίο που έκανε ο κύριος Κώστας Ράπτης, Έλληνας από την Αμερική, που μένει μόνιμα στην Αμερική, στη Φιλαδέλφεια, και είναι προσωπικός φίλος του κύριου Τόμου Παπαδόπουλου, για την δωρεά που αποφάσισε να κάνει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας για τα εισιτήρια διαρκείας, και σήμερα έγινε γνωστό πού ακριβώς τα έχουν μοιραστεί αυτά. Λοιπόν, είναι 4 ιδρύματα παιδικής μερίμνης, όπως μου λέει ένας φίλος, και έχει απόλυτα δίκιο. Το χαμόγελο του παιδιού, το παιδικό χωριό Φιλίρου, το Παπάφιο και το ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Για ακόμη μια φορά να του δώσουμε συγχαρητήρια για όλα αυτά τα διαρκείας που θα μοιράσει. Θα δοθούν τα εισιτήρια διαρκείας σε όλα τα παιδιά τα οποία θα παρακολουθήσουν τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή, αρχής γενομένης από το ερχόμενο Σάββατο στις 3 με τον Ηρόδοτο. Στο μπάσκετ έχουμε εξελίξεις. Η μία φορά είναι γνωστή. Να σημειώσω για το παιχνίδι αυτό του Σαββάτου πριν πάω στο μπάσκετ, ότι διαιτητής για το πρώτο μάτς της χρονιάς στο πρωτάθλημα είναι ο κύριος Θανάσης Δραγούσης από το Κιλκής, ο οποίος θα σφυρίξει την αναμέτρηση με βοηθούς Νίκο Κοτούλα από το Κιλκής και Χρήστο Κρυονά από Σέρες. Τέταρτος θα είναι ο κύριος Απόστολος Τζουμαλάκης Σερών,
επιστρέφουμε στους τέταρτους, γιατί πέρυσι στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν υπήρχε τέταρτος διαιτής. Εδώ ο φίλος μου ο Νίκος Παπαδόπουλος μου έχει βάλει να βλέπω και μπάσκετ διαδικτυακά. Αυτή είναι η Ντνίπρο. Αυτή είναι, έτσι. Με τον Άρη 25-23, 4-32 για το μπάσκετ, για το Eurocup. Ο Άρης είναι 2 πόντους πίσω, 4-32 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Περιμένουμε κατά πάσα πιθανότητα του Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο και τον κύριο Καραντώνη να έρθουν. Ήταν να έρθει και ο κύριος Σάκεβιτς, ο στενός φίλος και συνεργάτης του Τόμ Παπαδόπουλου, ο Νίκ Σάκεβιτς, αλλά από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τις ΗΠΑ δεν θα τα καταφέρει, καθώς προέκυψε κάτι απρόπτο. Εντάξει, okay, καλό ήταν να έρθει, αλλά αυτό δεν θα γίνει από ό,τι φαίνεται εν ώψη του αγώνα με τον Ηρόδοτο, που θα παρακολουθήσουν κανονικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δύο μέλη από την Αμερική και ο κύριος Καραντώνης και φυσικά ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Για τον μπάσκετ και τις εξελίξεις περιμένουμε τον νέο προπονητή. Χθες αναφερθήκαμε σε κάποια ονόματα, σε κάποιες περιπτώσεις. Έχει προσθεθεί και αυτή του κυρίου Βαγγέλης Γιάγκου, ο οποίος έκανε δουλίτσα, έτσι. Ήτανε, νομίζω, και στον Πανιόνιο στην Α1, αλλά αυτό που θυμόμαστε πάρα πολύ καλά είναι που ανέβασε την ΑΕΚ πριν 3 χρόνια, 4, κάπου εκεί. Την ΑΕΚ, ο κύριος Γιάγκος, 42 ετών, που μέχρι πρότινος ήταν στην Κύπρο, στο ΑΠΟΕΛ. Πολύ Κύπρος παίζει πάντως, γιατί και ο κύριος Στακιανός που ακούστηκε το όνομά του είναι προπονητής με τον Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά μάλλον δυσκολεύεται να φύγει από εκεί. Ο κύριος Γιάγκος έχει βρεθεί και στον πάγκο της Δόξας Λευκάδας, στη Λιβανέζικη πρωταθλήτρια Αλ Ριάντι ως βοηθός, και μετά θυμίζουμε πέρα από την ΑΕΚ, τον Πανιόνιο και πρόσφατα τον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Είναι ένας προπονητής που δείχνει να αρέσει. Βέβαια ο κύριος Δρακόπουλος αυτός θα αποφασίσει και θα δούμε τι θα αποφασίσει. Και ταυτόχρονα να δούμε αν είτε είναι ο Βαγγέλης Γιάγκος είτε οποιοδήποτε άλλος προπονητής έρθει, το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει πράγματα με το συγκεκριμένο ρόστερ. Μήπως χρειαστούν και άλλες διορθωτικές κινήσεις. Δεν θα ξαναπώ ότι τα λέγαμε το καλοκαίρι. Όχι, δεν θα το ξαναπώ. Λοιπόν, στο παιχνίδι του Άρη είναι πίσω με 5 από την Νίπρο. 30-25, 1-45 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με μια συζήτηση, παύλα συνέντευξη, που αφορά κάτι. Δύο φορές. Σαν τη γνωστή διαφήμιση το γλυκό, να μην την πω τώρα. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό που μας απασχόλησε τις τελευταίες 2-3 μέρες και δεν είναι άλλο από το θέμα του Γυμναστικού Συλλόγου και την Μίκρα και τα στρέμματα εκεί. Να δούμε τελικά τι ισχύει, τι δεν ισχύει και να ακούσουμε από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, το τηλέφωνο που τα έχει παίξει μάλλον, τέλος πάντων δεν πειράζει. Συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4 FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Το Ντνίπρο Άρης είναι 33-28, 8 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Είπαμε για το ποδόσφαιρο στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είπαμε για το μπάσκετ, φιλοξενήσαμε τον νέο πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου, τον κύριο Νίκο Ποντίκη. Συνεχίζουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε αναστάτωση και ξεσηκωμό, μπορώ να πω, στο διαδίκτυο από μια ανακοίνωση που προέκυψε πριν από 2-3 μέρες από την Λαϊκή Ενότητα, που αναφέρει ότι μέσα στο περίφημο υπερταμείο βρίσκεται και η Μίκρα του Ηρακλή, γιατί γράφει και τη λέξη Ηρακλής μέσα. Μετά βέβαια τα επόμενα 24 ώρα έγινε γνωστό από τον Γυμναστικό Σύλλογο ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα, γιατί τα στρέμματα, η Μίκρα δεν ανήκει στο δημόσιο, οπότε κανείς δεν μπορεί να την αγγίξει. Αλλά να μην τα λέω εγώ, να μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια που το έχει ψάξει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα μας, ο νομικός εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου, ο κύριος Μιχάλης Γιάμπας, ο οποίος είναι στην γραμμή μας.
Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Ματζιούκη και στους ακροατές σας. Ήταν ένα θέμα που ήρθε λίγο έτσι κακός βέβαια, γιατί ουσιαστικά η ανακοίνωση δεν λέει την αλήθεια, αλλά μας αναστάτωσε, μας ξεσήκωσε. Φοβόμαστε και τη σκιά μας, το γνωρίζετε κι εσείς. Ναι. Οι Ηρακλειδείς τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει στα δύσκολα και υπάρχει μια καχυποψία πάντα με ένα δημόσιο το οποίο δεν πρέπει να έχει και πάντα την εμπιστοσύνη μας. Και όταν διαβάζουμε ένα τέτοιο κείμενο, λέμε τι γίνεται πάλι. Πάλι τα ίδια. Γιατί αν θυμάστε πριν χρόνια τρέχαμε στην Ομαρχία ένα πρωί, δεν θα το ξεχάσω. Τότε πρόεδρος ήταν ο συγχωρεμένος ο Κώστας ο Τσιργογιάννης, που τρέχαμε στον κύριο Τζιτζικώστα, γιατί πάλι κάποιοι πήγαν να βάλουν χέρι στα στρέμματα, στα οικόπεδα, αν μπορώ να το πω. Κοιτάξτε κύριε Ματζιούκη, το θέμα υπάρχει, ας το πούμε, αλλά δεν υπάρχει θέμα με τον Ηρακλή. Να διευκρινίσω δηλαδή. Πείτε μας αναλυτικά. Τον Ιούνιο εκδόθηκε μία απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικών, αν θυμάμαι καλά, Οικονομικής Πολιτικής, με το οποίο παραχωρούνται εκτάσεις σε μία νεοσύστατη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του Δημοσίου, κάπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 11.000 ακίνητα, κάποια εκατομμύρια στρέμματα. Μέσα σε αυτή τη λίστα που δημοσιεύτηκε υπάρχουν ακίνητα στην περιοχή της Μίκρας, τα οποία όμως δεν ανήκουν στον Ηρακλή. Είναι από τα γειτονικά, από τα πέριξ της ιδιοκτησίας του Ηρακλή ακίνητα. Επομένως, μετά από έρευνα που κάναμε στους κωδικούς αριθμούς με τους οποίους είναι καταχωρημένα στο κτηματολόγιο οι εκτάσεις αυτές, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει θέμα. Άλλωστε, και αν υπήρχε, θα ήταν αποσφάλμα από τη στιγμή που μόνο δημόσιες εκτάσεις μπορούν να παραχωρηθούν στο λεγόμενο υπερταμείο και όχι εκτάσεις είτε σωματείου είτε ιδιώτη. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκαθαρισμένο να μην ανησυχούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και επίσης να διευκρινίσω κιόλας, για να είμαστε και έτσι λίγο νομικά ακριβέστεροι, το μόνο θέμα που θα μπορούσε να υπάρχει αφορά, ενδεχομένως, αλλά δεν υπάρχει, αφορά τα 18 στρέμματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είναι όχι στην κυριότητα, αλλά στην κατοχή, να το πούμε έτσι, του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής, πέραν των 38 στρεμμάτων στα οποία έχει την κυριότητα. Εκείνα που είχαν δοθεί επί ορφανού, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, για εκείνα μιλάμε. Εκεί μας είχε γίνει παραχώρηση χρήσης με σκοπό να αξιοποιηθούν προς ανέγερση γηπέδου. Και εκεί ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Μάλιστα. Άρα βγήκε αυτή η ανακοίνωση που δεν ξέρω τώρα από πού προέκυψε αυτή η πληροφορία, γιατί επαναλαμβάνανε μια ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας που γράφει όλα τα στρέμματα, εκατομμύρια όπως είπατε, που πηγαίνουν στο υπερταμείο. Έχουν βάλει και τη λέξη Ηρακλής μέσα και μας έκαναν να τρέχουμε πάλι. Ναι. Λανθασμένα βάλανε τη λέξη Ηρακλής. Υπάρχουν ακίνητα στην περιοχή της Μίκρας, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στο δημόσιο, δεν αφορούν την αθλητική εγκατάσταση του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής πάντως. Ούτε αυτήν που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής. Να σας ρωτήσω επί της ευκαιρίας, μιας και το συζητάμε για τα στρέμματα του Ηρακλή, το γενικεύω, από τι κινδυνεύουν, αν κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν από κάτι? Γιατί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, και εσείς Ηρακλειδέας είστε, το ακούμε, έχουμε είτε πληροφορίες είτε αυτό που λέμε ράδιο Αρβίλα, ότι υπάρχουν τα αρπακτικά και αυτά ονειρεύονται και αυτά λιγουρεύονται και γι' αυτό τον Ηρακλή τον κυνηγάνε. Δεν είναι κάτι που το λέμε για πρώτη φορά αυτό, έτσι, και υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και ρωτάω αν κινδυνεύει από κάτι άμεσα. Ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής έχει μεγάλες οφειλές στο δημόσιο, το γνωρίζετε κι εσείς και οι ακροατές σας. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό σε λίγο. Ναι. Ναι. Και έχει και ακίνητη περιουσία. Όπως κάθε οφειλέτης, οπωσδήποτε η περιουσία του κάθε οφειλέτη είναι, ας το πούμε έτσι, σε κάποιο κίνδυνο κατασχέσεων ή πληστηριασμών από τον πιστωτή που στην προκειμένη είναι το δημόσιο. Ήδη από το 2011, το δημόσιο έκανε την πρώτη κατάσχεση στην έκταση, στην αθλητική εγκατάσταση που έχουμε στους Χορταντζίδες. Mm-hmm. Σε αυτήν από τότε έγιναν στους σωστούς χρόνους τα δικόγραφα που έπρεπε, τα οποία δικάστηκαν και όπως γνωρίζετε το Φεβρουάριο του 2018 εκδόθηκε και η απόφαση
υπέρ του ΓΣ Ηρακλής, που κρίνει ότι αυτά δεν μπορούν να κατασχεθούν. Και να σας δώσω και συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί ασχοληθήκατε με αυτό ως νομικός εκπρόσωπος. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει κλείσει οριστικά, γιατί το δημόσιο θεώρησε ότι έπρεπε να ασκήσει έφεση κατά αυτής της απόφασης. Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι αδύναμη η ισχυρισμή του δημοσίου και θεωρούμε ότι και η όποια προσπάθεια γίνει για τους χορταντζίδες και η όποια προσπάθεια θα γινόταν για τη Μίκρα δεν έχουν νομικό έρισμα. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουμε δίκιο. Και αν θέλετε, σας το αναλύω γιατί. Επομένως, θεωρούμε ότι η περιουσία του ΓΣ Σίγμα Ηρακλής είναι καθαρή. Βεβαίως εννοώ και στην ανάλυση. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, κοιτάξτε, περιουσία η οποία επιτελεί κοινοφελείς σκοπούς εξαιρείται από το οποιοδήποτε αναγκαστικό μέτρο εναντίον της. Δεν μπορεί δηλαδή και από το ίδιο το δημόσιο. Γιατί θα ήταν σαν να στρέφεται το δημόσιο κατά του εαυτού του, αν προσπαθούσε να βγάλει σε πληστηριασμό, να κατασχέσει και να βγάλει σε πληστηριασμό μια περιουσία η οποία από τη φύση της επιτελεί αυτόν τον ρόλο. Από όλες τις νομοθετικές διατάξεις, οι εγκαταστάσεις του Ηρακλή και στους χορταντζίδες και στη Μίκρα είναι χαρακτηρισμένες ως αθλητικές. Mm-hmm. Επομένως, αν το δημόσιο στρεφόταν εναντίον τους, ο σκοπός, ο κοινοφελής, τον οποίο, ας το πούμε έτσι, ο Ηρακλής ως διαχειριστής εδώ και 110 χρόνια, αλλά και όσο έχει αυτές τις εκτάσεις επιτελεί, δεν θα έχανε το νόημά του. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός μας και το δέχθηκαν το αρμόδιο δικαστήριο. Και θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ισχυρές πιθανότητες νομικά το δημόσιο σε αυτή την ιστορία. Ωραία. Υπάρχει εδώ και καιρό, αρκετούς μήνες θα έλεγα, μία δέσμευση του κυρίου Γιώργου Βασιλιάδη, του Υφυπουργού Αθλητισμού, όσον αφορά τη νέα τροπολογία που είναι να περάσει, αλλά έχει μείνει ως δέσμευση, που αφορά φυσικά τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής και το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, μεταξύ άλλων, για να αναπνεύσει για το αφημί, για το πολύ πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το καλοκαίρι δεν έγινε. Η νέα δέσμευση που είχε δώσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του ήταν για το Σεπτέμβριο. Πλέον έχουμε 24 Οκτωβρίου. Γνωρίζετε κάτι από αυτού, μιας και μιλάμε. Είμαι μέλος της ομάδας αυτής, η οποία έχει συναντήσει αρκετά συχνά με τον κύριο Βασιλιάδη για λογαριασμό του ΓΣ Σίγμα Ηρακλής, όπως και με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Η εκτίμησή μου, η προσωπική, αν θέλετε, είναι ότι ο κύριος Βασιλιάδης έχει καλές προθέσεις, αλλά έχει και αδυναμία να περάσει, βάση περιπτώσει, ως κυβερνητική απόφαση τις προθέσεις του. Να είμαι ειλικρινής, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, με την έννοια ότι θεωρώ ότι έχουμε δίκιο και αν θελήσει η σημερινή πολιτική ηγεσία να κάνει κάποιο βήμα στον πολιτικό χρόνο που έχει, εν πάση περιπτώσει, ως τις εκλογές, ας το κάνει. Αν δεν θελήσει, ας μην το κάνει. Έχετε δίκιο, γιατί οι καλές προθέσεις δεν φτάνουν μόνο. Είναι λόγια, ναι, και να δεν είναι τίποτα παραπάνω. Εμείς έχουμε, ο Σύλλογος αμήνεται ορθά, έχει τη διοίκησή του, κερδίζει μάχες. Θεωρώ ότι είτε θελήσει η αθλητική πολιτική ηγεσία να κάνει το κάτι παραπάνω, είτε όχι, στο τέλος θα δικαιωθεί ο Σύλλογος, θα προστατευτεί η περιουσία του και θα βρει αυτό το νομικό, ας το πούμε, το νομικά ορθό τρόπο να ανταπεξέλθει, ας πούμε, στις δυσκολίες. Mm-hmm. Αν θέλετε ένα πολύ μικρό παράδειγμα, στην τεράστια οφείλη που πράγματι έχει ο ΓΣ Σίγμα Ηρακλής, μεγαλύτερο από 98% είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το λέω ενδεικτικά. Το νούμερο που θα έπρεπε δηλαδή να βλέπουμε ως οφειλή είναι πολύ 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 μικρότερο, έτσι, σε σχέση ακριβώς, με αυτό που, δεν θα ήταν μικρό, που εμφανίζεται. Αλλά δεν θα ήταν μικρό το νούμερο. Αλλά δεν θα ήταν και αυτό το τεράστιο που βγαίνει. Ακριβώς, το οποίο φοβίζει έτσι, πώς να το πω, τον οποιοδήποτε συνομιλητή. Είναι πράγματι ένα μεγάλο νούμερο, αλλά το 95-98% είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ναι. Στις επιχειρήσεις, επειδή κάνει να ασχολούμαι με τις υποθέσεις αυτές, δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό τώρα τελευταία ή σε διάφορες άλλες νομοθετικές τάξεις, διαδικασίες. Τα αθλητικά σωματεία και προκειμένως εμάς δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα πολιτικά. Το επιδιώξαμε ως τώρα τουλάχιστον
στα 2-3 χρόνια που μιλάμε με την τωρινή πολιτική ηγεσία δεν έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα. Αν θέλουν να το κάνουν, κέρδος θα έχουν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει, όχι με ισονομία διεκδικούμε, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Αν δεν το κάνουν και πάλι, στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Αυτά τα δικαστήρια. Όλη μας τη ζωή θα μας φάνε. Κάτι τελευταίο. Η τελευταία φορά που βρεθήκατε με τον κύριο Βασιλιάδη και είχατε δώσει και εσείς το παρόν, ποιο ήταν το χρονικό περιθώριο, ο χρονικός ορίζοντας, δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω. Τέλος Σεπτεμβρίου. Τέλος Σεπτεμβρίου σας είχε πει. Μάλιστα. Είμαστε ένα μήνα πίσω, δηλαδή. Είμαστε ένα μήνα πίσω και είμαστε και χωρίς κάποια είδηση, κάποια διαρροή. Χωρίς κάτι να προκύπτει, ναι, ότι θα γίνει κάτι. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, άρα μείναμε στην πρόθεση, στην καλή πρόθεση μείναμε, που δεν μας αρκεί. Ακριβώς. Αλλά σας λέω και πάλι, θεωρώ ότι το κέρδος περισσότερο, γιατί ο Ηρακλής στον δρόμο του θα τον βρει. Με τον έναν τον άλλο τρόπο, με οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία. Γιατί έχει και δίκιο. Και οι εγκαταστάσεις του, οι αθλητικές θα σωθούν, γιατί έχει και δίκιο. Αν θέλει να κάνει κάποια κίνηση η αθλητική πολιτική ηγεσία και να το εκμεταλλευτεί κιόλας, ας το κάνει. Αν δεν θέλει, ο Ηρακλής θα είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε και ξανά συγχαρητήρια για εκείνη τη νίκη που πετύχατε. Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός και καλή δύναμη σε όλα αυτά, γιατί φαντάζομαι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο όλο αυτό και για σας και ως φίλαθλος του Ηράκλη. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Οπωσδήποτε, τι να σας πω, είναι και τιμή μου και δική μου και όσων... Και ώρες δουλειάς να υποθέσω, έτσι. Και ώρες δουλειάς, αλλά και χαρά. Είναι και περηφάνεια. Είναι γιατί και οι πρόγονοί μας Ηρακλειδείς ήταν και οι επόμενοι από εμάς θα είναι και είναι. Και είναι χαρά, πώς να το πω. Ελπίζουμε να έχουμε την ίδια και καλύτερη συνέχεια και ο Ηρακλής να βρει τον δρόμο του και θα τον βρει τον δρόμο του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Και εσείς και εσείς. Και καλό εσείς. Βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον νομικό εκπρόσωπο του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής που κάνει εξαιρετική δουλειά και τα αποτελέσματα φαίνονται, τον κύριο Μιχάλη Γιάμπαστο και φιλάθλο οπαδό του Ηρακλή. Είναι πολύ πολύ δύσκολη υπόθεση, τόνοι εγγράφων και ατελείωτες ώρες εργασίας και κόπου. Και πέτυχε αυτή τη νίκη τη δικαστική που πέτυχε πριν από κάποιους μήνες. Και μιλήσαμε τώρα εδώ με τον κύριο Γιάμπαστο για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που προέκυψε και τελικά τώρα τι να πω, να είναι προσεκτικοί αυτοί που βγάζουν ανακοινώσεις και μας τρελαίνουν και μας τρομάζουν και μας ανησυχούν, Μιτσάρα μου, να το πω. Γιατί βγαίνει μια ανακοίνωση, πετάει και το όνομα Ηρακλής και αντετρέχα. Και ευτυχώς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όχι ότι δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει γενικότερο θέμα. Όχι όμως ότι τα πήρε το υπερταμείο και τρεχάτε, ποδαράκια μου, δεν ισχύει αυτό. Αναλυτικά νομίζω μας τα κατέγραψε όλα τα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, ο κύριος Μιχάλης Γιάμπαστος. Ο Άρης έχει ισοφαρίσει, Δνύπρο Άρης 33-33, 6 και 15 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Βεβαίως μαζί με τον Θόδωρο Βαζάκα, βεβαίως είναι στο team των νομικών που ασχολούνται. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Δεν πρόλαβα να δω το μήνυμά σου την ώρα που μιλούσαμε με τον Μιχάλη. Είναι μια δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια και βέβαια συμφωνήσαμε με τον ίδιο για αυτό που είπε και για τον κύριο Βασιλιάδη. Δείχνει στις συναντήσεις που κάνουμε να έχει καλές προθέσεις. Και εγώ έχω καλές προθέσεις όταν βγαίνω έξω. Αλλά άμα μου πούνε να πληρώσω το λογαριασμό, θα έχω καλές προθέσεις, σκέτο. Δεν θα μπορέσω να πληρώσω το λογαριασμό όλων. Το δικό μου, εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Μιτσάρα. Δεν θα γίνω κακός να πω να τις βράσω τις καλές προθέσεις. Θα πω ότι θέλουμε οι καλές προθέσεις να γίνουν πράξη. Γιατί όπως μας είπε, ο κύριος Βασιλιάδης τους είπε ότι είναι να περάσει από την τροπολογία για το ξεμπλοκάρισμα του ΓΣ τέλη Σεπτεμβρίου. Έχουμε 24 Οκτωβρίου. Ένα μηνάκι ξεφύγαμε λίγο. Ένα μηνάκι. Τώρα, άμα γίνεται ένα μηνάκι, ένα χρονάκι, I don't know.
Καλησπέρα και στην Αναστασία που μας ακούει. Ο Άρης είναι πίσω 35-34 από την Δνύπρο για τους ομίλους του EuroCup. 5 και 10 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι σε Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Σε Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. 37-35 το μπάσκετ. Θα σας ενημερώνουν και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην επικαιρότητα με το δικό τους τρόπο. Να είστε καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός εδώ. Α, να μην ξεχάσω. Αύριο εκτός απρόπτου θα έχουμε παρουσίαση, παύλα, ανάλυση της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Με τον τεράστιο γκουρού Νίκο Μαρκάτο, ο οποίος κάνει όλα αυτά τα χρόνια εξαιρετική δουλειά. Πλέον βρίσκεται στο Sport Time. Πιο παλιά τον θυμάστε στη μικρή λίγκα. Έναν συνάδελφο και καλό φίλο όλα αυτά τα χρόνια που και την προηγούμενη φορά που ο Ηρακλής ήταν στη Β' Εθνική, αν θυμάστε, τον βγάζαμε συχνά πυκνά και μας βοηθούσε. Αύριο η εκπομπή θα αναλύσει όχι μόνο τον Ηρόδοτο, θα αναλύσει όλη την κατηγορία, όλες τις ομάδες, όλους τους αντιπάλους για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να μην ξέρουμε πάνω απ' όλα ο Ηρακλής, μην ξεχνιόμαστε, αλλά να ξέρουμε λιγουλάκι ποιοι είναι και οι άλλοι. Έτσι να έχουμε λίγο το νου μας. Καλό βράδυ, να είστε καλά.